Καλησπέρα, Τετάρτη, 1η Ιουλίου 2020, η πρώτη μέρα του δικού μας καλοκαιριού. Γνωρίζω ότι το καλοκαίρι ξεκινάει από τον Ιούνιο, αλλά για μένα ξεκινάει από σήμερα, 1η Ιουλίου. Εγγενιάζουμε το ένα βλοκ τη μέρα. Είναι το πρώτο βλοκ που βγαίνει μόνο του τη μέρα η ώρα 8. Εντάξει, το πρωί είδατε το επεξηγηματικό, το οποίο δεν ήταν κανονικό βλογ, θα καρφιτσωθεί στη σελίδα για όσους επιστρέφουν να το βλέπουν ε, για να γνωρίζουν πώς λειτουργεί το κανάλι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, είναι από επιστολή. Το φλερτ με έναν αδιάγνωστο μου άφησε κληρονομιά μια γυναίκα που με ανταγωνίζεται. Κυρία Πετρίδου, καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τόσο το κανάλι σα στο YouTube, όσο και τα θέματα τα οποία συζητάτε ω καλεσμένοι στην τηλεόραση και χτιμώ ιδιαίτερα τη γνώμη σα. Σε ευχαριστώ, αγαπητοί μου. Σα γράφω μια πρόσφατη συναισθηματική εμπειρία μου, την οποία θεωρώ ότι έχω ξεπεράσει, αλλά πιστεύω ότι έχει αρκετό ενδιαφέρον, θα έλεγα. Θα, ενδιαφέρον. θα έλεγα ότι θα μπορούσε να είναι ένα ακόμη θέμα για σχολιασμό στο κανάλι σα. Πρόκειται για έναν συνάδελφο μου στη δουλειά, που βρήκε τον τρόπο να τραβήξει το ενδιαφέρον μου, παρά το γεγονό ότι τον θεωρούσα αφερέγγιο και να αρκησιστεί. Δεν ήταν όπω αυτό που λέει ο Πανταζή, Είμαι φερέγγιο, Μήνε μαζί μου έγκυο. Ήταν αφαιρέγγιο. Και ευτυχώ που δεν είμαι και δηλαδή. Τι κρύο χιούμορ κάνω, καλοκαιριάτικα, για να τροσιστούμε. Δεν έγινε κάτι ερωτικό μεταξύ μα, ευτυχώ. Εγώ λέω το ευτυχώ, αλλά είχα αρχίσει, είχα αρχίσει να τον σκέφτομαι χάρη στον τρόπο προσέγγιση του. Για παράδειγμα, με φιλούσε καθημερινά στο μάγουλο, μου έστειλε συχνά μηνύματα και προτάσει για έξοδο για σχεδόν 6 μήνε, τι οποίε εγώ αρνήθηκα. Γιατί ήξερα ότι με παρόμοιο τρόπο προσέγγιζε και άλλε κοπέλε. Άμα βγάλει όνομα θρήστη, τελείωσε. Είναι η κυπριακή παροιμία αυτή. Δεν μα βγει το όνομα ότι τι όλε. λίγο στον χώρο που το γνωρίζω της τι Όλες όλε, δυσκολεύει η κατάσταση να βρει καινούρια εντό εγώ θύματα. Ευτυχώ, γιατί στη φάση που είχε εντατικοποιήσει την προσπάθεια του να τραβήξει το ενδιαφέρον μου, έδινε την εντύπωση τρελά ερωτευμένου, πω προσποιούνταν το συνέστημα. Γιατί αν όντω είναι ναρκιστή, δεν είναι ερωτευμένη με κανέναν άλλον παρεχτό με τον εαυτό του, στον οποίο επίση και αυτόν βλάπτω. Έμαθα ότι φερόταν ακριβώ με παρόμοιο τρόπο σε μια νέα συνάδελφο που ήρθε για πρακτική στο δικό μου το γραφείο. Μάλιστα, ωραίο τύπο. Για την εκκρίβεια, με ενημέρωσε η ίδια η κοπέλα γι' αυτό, χωρί να ξέρει για τη συμπεριφορά του σε μένα. Ή έτσι νομίζω τουλάχιστον. Τελεία, τελεία, τελεία. Μόλι το έμαθα, εννοείται ότι άρχισα να φέρω με πολύ ψυχρά σε αυτόν, χωρί να πω τίποτε στην κοπέλα. Αυτό αποδέχτηκε πανεύκολα τη στάση μου, αναμενόμενο κατά τη γνώμη μου, μου είχε βρει ω στόχο. Βεβαίω, βεβαίω. Ε, σκίζονται να σε, να σε φλεφτάρουν τέτοιοι τύποι, και όταν βρουν τον επόμενο στόχο, μπορεί και από μόνοι του να απομακρυνθούν και θα πει εσύ, ξέρει, δεν ενδιαφέρομαι επειδή απομακρύνθηκε, ή να μην πει το επειδή απομακρύνθηκε, σου λέει ναι, σε καταλαβαίνω, εντάξει. Όσο επώδυνο και αν ήταν, γιατί είχα αρχίσει να αισθάνομαι πράγματα γι' αυτόν, ήξερα ότι έκανα το σωστό. Η στάση τη κοπέλα όμω είναι αυτή που με προβλημάτισε ιδιαίτερω. Άρχισε να μου λέει καθημερινά και με λεπτομέρειε για τον τρόπο με τον οποίο την προσέγγιζε και εκείνη, ο οποίο ήταν σχεδόν ο ίδιο με μένα και λίγο πιο ενισχυμένο, μπορώ να πω. Εδώ θα σου πω, Φιλενάδο, ότι πρέπει να τη το κόψει, να τη πει: δεν, μιλά, δεν θέλω να ξέρω τι σου λέει και τι του λε, προσωπικό σου θέμα, όχι στο γραφείο. Έπρεπε να τη το κόψει. Αναφερόταν με λεπτομέρειε στην ερωτική προσέγγιση από μέρου του, τι προτάσει του για ταξίδια, αλλά και στα αρνητικά σχόλια του για μένα. Για παράδειγμα, ότι είμαι καινούργια στη δουλειά και ότι δεν με συμπαθεί πολύ ο προϊστάμενο μου. Έπρεπε να τη το κόψει και να τη είσαι διαβεβαιωτική και επιβεβαιωτική, να τη πει κομμένα τα κουτσομπολιά στο γραφείο. Έπρεπε να τη το κόψει. Απορώ πω κρατούσα την ψυχραιμία μου κάνοντα την ενίξηρη, αλλά δεν είχα και άλλη επιλογή. Είχε άλλη επιλογή να τη το έκοβε, να τη λε: Θέλω να ξέρω. Ήθελα να κρατήσω ισορροπίε. Ποιε ισορροπίε, Κορέα, κρατήσει με τον αδιάγνωστο, Τη δική σου ψυχική ισορροπία, πώ θα την κρατούσε, Αυτή έχει να κρατήσουμε ισορροπίε, να μην δώσουμε δικαιώματα, να πούν κάτι αρνητικό για μα, να κάνουμε το σωστό και στο τέλο τη ζωή. Αυτό μα κάνουμε ζημιά. Ευτυχώ η πρακτική τη κοπέλα τελείωσε και έφυγε. Εγώ συνεχίζω να διατηρώ μια ψυχρή και επαγγελματική στάση απέναντί του, ακόμη και τώρα που αυτό προσπαθεί να είναι πιο ευγενή ενώ του τελευταίου μήνε δεν μιλιόμαστε καν. Μπορώ να πω ότι δεν το σκέφτομαι πια. Χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι. Πάρα πολύ χαίρομαι. Μπράβο που δεν το σκέφτεσαι πια. Να, ξύστηκα τώρα. Που να έρθουν οι επικριτές να πούν ότι ξύνομαι. Ξύστηκα. <laughs> <laughs> πολύ χαίρομαι που δεν το σκέφτεσαι πια. Αυτό όμω που εξακολουθεί να μεταράζει ακόμη και τώρα, ακόμη και τώρα, είναι η κοπέλα. Φανταστείτε ότι όταν αντιλήφθηκα τυχαία την παρουσία της στο αεροδρόμιο, ταράχτηκα για τα καλά. Το ίδιο και όταν έμαθα ότι φροντίζει να περνάει από τη δουλειά όταν είναι ο συνάδελφο. Δεν θα ήθελα να κάνω τίποτα μαζί του, ξέρω περί τίνο πρόκειται. Επιπλέον, οι δύο του πιστεύω ότι ταιριάζουν και καλά κάνουν και κρατούν επαφή. Ωστόσο, αυτή μου προκαλεί πολύ αρνητικά συναισθήματα. Δεν αντέχω στην ιδέα ότι η συγκεκριμένη μπορεί να έρθει στη δουλειά μα μετά την πρακτική τη. Είναι μπορώ να πω από τι λίγε φορέ τη ζωή μου που νιώθω έτσι. Ναι, γιατί άφησε την τοξικότητα να σε τη λήξει για να κρατάς ισορροπίες και έχασε τις δικές σου εσωτερικές ισορροπίες. Έστειλα στη φίλη ότι ε, θα κάνουμε το βίντεο και λέει «Όσον αφορά στο update μου νιώθω πολύ καλύτερα από τότε που σου έστειλα το email». Το οφείλω στη ψυχοεκπαίδευση που αποκτώ μαζί σου παρακολουθώντα σε καθημερινά. Ευχαριστώ, αγάπη Η στάση μου απέναντι στο συγκεκριμένο συνάδελφο εξακολουθεί να είναι αυστηρά επαγγελματική. Αυτό όμω, μετά από ένα τετράμινο παντελού έλλειψη επικοινωνία, και ένα εξάμεινο αμηχανία επανασυστήνεται σιγά σιγά του τελευταίου δύο-τρει μήνε, παρουσιάζοντα ξανά ένα γλυκό πρόσωπο. Πρόσεχε! Η γνώμη μου για το άτομο του φυσικά δεν αλλάζει. Παίκτη είναι ο άνθρωπο που δημιουργεί συναισθηματική αναστάτωση χωρί να ξέρει τι θέλει. Ξέρει τι θέλει ο παίκτη. Να παίξει, τίποτα άλλο. Να παίξει. Να παίξει και να τονωθεί το εγώ του. Αυτό θέλει. Από την άλλη, χαίρομαι που υπάρχει καλύτερη επικοινωνία στη δουλειά, γιατί το κλίμα μηχανία που είχε μεσολαβήσει με είχε κουράσει. Αν μπορεί να το διαχειριστεί, να μην τον παίρνει στα σοβαρά, μπράβο σου. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι ότι προσπαθεί να δημιουργήσει ξανά ένα κλίμα οικειότητα όπω αυτό πριν αποξενωθούμε. Περνά από το γραφείο μου συχνά, προτείνει εξόδου, τηλεφωνεί στο σπίτι χωρί σοβαρό λόγο κτλ. Έχει θράσο και μπορεί να φταίω κι εγώ για αυτό. Φτε! Να του το κόψει, μαχαίρι. Να του πει: Δεν θέλω άλλη επαφή εκτό από την επαγγελματική σω τότε έπρεπε να του τα είχα πει ένα χεράκι. <χαχαχα> Αλλά δεν ήθελα χειρότερο κλίμα στη δουλειά. Πόσο πιο χειρότερο από αυτό που είχατε που σα ήταν πλήρω αποξενωμένοι. Κανονικά πρέπει να του τα πει. Πρέπει να του πει: Δεν ντρέπεσαι τα μούτρα, σου ήρθε το κοριτσάκι να κάνει πρακτική και πα και ζηλέ αυτέ τι βλακίε. Και μπορεί όντω εκεί να ανακάλυπτε ή ότι η κοπέλα έλεγε ψέματα ή να τον αποκάλυπτε αυτό, να το ξεμπρόστιαζε. Και να μην τον είχε τώρα να προσπαθεί να έρθει πιο κοντά. Τα φίδια τα ξεμπροστιάζουμε ίσω τότε να έπρεπε να του τα είχα πει ένα χεράκι. Ναι, αλλά δεν ήθελα χειρότερο κλίμα στη δουλειά. Πόσο χειρότερο από αυτό που είχε, θα είχε. Δεν θα είχε χειρότερο. σω και τώρα να πρέπει να του μιλήσω, αλλά ούτε τώρα θέλω να δημιουργήσω θέμα. Απλά προσπαθώ να κρατήσω ισορροπίε όντα όσο πιο τυπική μπορώ. Δεν θέλω είναι να ξαναμπλέξω συναισθηματικά. Ξέρει, με έναν τύπο τον οποίο έχει ψιλορωτευτεί παλιά και έχει ψιλοκολλήσει πάνω του, μπορεί να πρέπει να, τον, να του τα πει σχήμα και σταράτα, να του τα πει ένα χεράκι, ούτω ώστε να κόψει κάθε πιθανότητα να υπάρξει ερωτική σχέση στο, στο μέλλον. Γιατί σε βλέπω εσύ λίγο ευάλωτη. Με την άλλη κοπέλα δεν έχω καμιά επικοινωνία. Και καλά κάνει. Επίση δεν ξέρω για του τι είδου σχέση διατηρούν και δεν έχω ενδιαφερθεί να μάθω τίποτα απολύτω σχετικά. Και καλά έκανε. Την είδα τελευταία φορά στη δουλειά πριν από λίγο καιρό, όταν ήρθε για να συμπαρασταθεί στον Λεγάμενο για ένα προσωπικό του θέμα. Παρά ότι δεν χάρηκα που την είδα, δεν με αναστάτωσε η παρουσία τη όπω παλιότερα και χαίρομαι ιδιαίτερω γι' αυτό. Το πιο πιθανόν η κοπέλα και αυτή να είναι θύμα του, όπω είσαι εσύ, και μπορεί αυτό να τη έλεγε αυτή τον καιρό που έκανε πρακτική στο γραφείο σου, ότι εσύ του κολλά και να την, έκανε, να, σε, να την έβαζε σε αντιζηλία και ανταγωνισμό μεταξύ σου, μεταξύ, μεσένα, μεταξύ σα. Το σκέφτηκε αυτό το πράγμα. Γιατί κάνουν triangulation οι αρκεί Δηλαδή πάνε και χωρίζουν του ανθρώπου σε στρατόπεδα. Αυτό με σένα να έχει καλή σχέση, αυτό με εκείνη να έχει καλή σχέση, μεταξύ να μην έχετε. Ανυπομονώ για τα σχόλια σου. Ναι, είσαι πάντα καλά, δεν μπορεί να φανταστεί πόσο κόσμο στηρίζει με τη στάση ζωή σου και το κανάλι σου με χτίμηση. Αγάπη, καταλαβαίνει ότι πρέπει να τον ξεμπροστιάσει αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξέρω Ποιο τρόπο ταιριάζει καλύτερα στην προσωπικότητά σου για να το κάνεις. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται να τα πούν προφορικά και προτιμούν να τα γράψουν γραπτά. Μπορεί να γράψουν ένα χειρόγραφο σημείωμα ή να στείλουν ένα email ή ένα μήνυμα στο κινητό που να λένε Αγαπητέ κύριε Τάδε. Οφείλω να σας ενημερώσω ότι δεν επιθυμώ επουδενή να έχουμε οποιανδήποτε άλλη διάδραση μεταξύ μας πέραν της αυστηρός επαγγελματικής, λόγω του ότι διατηρώ το ανθρώπινο μου δικαίωμα να επιλέγω εγώ προσωπικά ποιους ανθρώπους θα έχω στη ζωή μου. Δεν μπορώ να επιλέξω ποιους ανθρώπους θα έχω στον χώρο εργασίας μου εφόσον δεν έχω δική μου εργασία και εργάζομαι σε μια άλλη εργασία, στην προσωπική μου ζωή όμως δεν θέλω να έχουμε σχέσεις και ελπίζω και επιθυμώ και εύχομαι να αποδεχτείτε αυτό μου, την εξάσκηση αυτού μου του δικαιώματος. Έτσι ψυχρά. Μην γράψεις στο μήνυμα ή στο email κάτι που μπορεί να, να, να σε ενοχοποιήσει. Π.χ. μου είπε η τάδε που έκανε πρακτική στο γραφείο μου ότι είπε στα τάδε για μένα. Γιατί μετά να τα αυτά γραπτός, script amanent, τα γραπτά μένουν, μπορεί αυτό να τα χρησιμοποιήσει εναντίον σου, αυτοί οι δύο να κάνουν συμμαχία και να σε παρουσιάσουν ότι α, λες ψέματα, ότι κατασκευάζει, κατηγορίες για του άλλου. Εγώ ξέρω πώ λες την αλήθεια, είμαι σίγουρη πώ λε την αλήθεια, απλώ σου λέω πώ μπορεί ο κάθε ένα να, το λειτου... να το χρησιμοποιήσει. Μία γραπτή, οπωσδήποτε ξεκάθαρη, σαφή τοποθέτηση, δεν επιθυμώ η ανδήποτε προσωπική σχέση πέραν της επαγγελματικής, είναι απόλυτα, α, ε, είναι, είναι δικό μου προσωπικό δικαίωμα να επιλέγω με ποιους ανθρώπους θα έχω κοινωνικές σχέσεις και δεν επιθυμώ επουδενή ή ανδήποτε άλλη σχέση με εσάς πέραν της αυστηρός επαγγελματικής. Οπότε παρακαλώ περιοριστείτε στα, στην επικοινωνία που έχει να κάνει με την εργασία και δεν θα αποδεχθώ άλλα προσωπικά τηλεφωνήματα ή άλλα προσωπικά μηνύματα ή προσκλήσεις για εξόδους. Και αν έρθει να σε αντιμετωπίσει face to face, πρόσωπο προ πρόσωπο, εκεί προφορικά μπορεί να το πει: Πα καλά, γε μου, είσαι καλά. Εσύ που πήγαινε και έλεγε το κοριτσάκι αυτά και αυτά και αυτά και προκάλεσε τόση αναστάτωση και που με φλέρταρε σε μένα και φλέρταρε και τη μία και την άλλη και την παράλληλη και παίζει με τι γυναίκε. Εγώ δεν θέλω να παίζει μαζί μου. Πήγαινε να παίξει εκεί που σε ανέχονται. Αυτά προφορικώ, όχι γραπτό όμω. Γιατί ξαναλέω ότι αν αναφέρει το όνομα ενό άλλου προσώπου, ή αν αναφέρει γραπτό κάτι το οποίο δεν μπορεί να το στηρίξει με αποδείξει, τότε θα βρεθεί να φταίει χωρί να φταίει στην ουσία. Εντάξει, γιατί είπαμε ότι το πρώτο χαρακτηριστικό των τοξικών είναι, και των μπουλιδών και των εκφοβιστών είναι να λένε μετά «Α, μου κάνει μπουλινγκ, είναι τοξικό η απέναντί μου», να πει αυτό είναι τοξική, έχει φαντασιώσει. λέει ότι, ότι, έχω πει πράγματα που δεν έχω πει. Το κατάλαβες αυτό το πράγμα. Τα κατάλαβες, είμαι αυστηρή μαζί σου, για να καταλάβει πόσο αυστηρή πρέπει να είσαι εσύ με αυτόν τον τύπο, ούτω ώστε να διαφυλάξει τη ψυχική σου ισορροπία. Αυτή την ισορροπία πρέπει να προσπαθούμε πάση θυσία να διαφυλάξουμε. Τη ψυχική μα ισορροπία, όχι τι ισορροπίε τη πολιτικέ στη δουλειά και οπουδήποτε αλλού. Κατανοητό, συμφωνείτε, θα ακούσω τη γνώμη σα στα σχόλια. Καλό βράδυ και σα αγαπώ πάρα πολύ. Γεια.